Άσε μένα να μιλήσω. Λοιπόν, παιδιά, κάναμε το βίντεο λίγο το test ride της μηχανής. Αυτό το λίγο που κάναμε τώρα. Αυτή η μηχανή είναι προς πώληση. Εγώ τώρα το έμαθα γιατί πήγαμε καφέ με τον Δημήτρη. Σε λίγο θα σας το δείξω στην κάμερα. Και εδώ θέλω να σας πω κάποιες λεπτομέρειες. Γιατί τη μηχανή την ψηλοαδίκησα υπό την έννοια ότι δεν ήξερα κάποιες λεπτομέρειες. Λοιπόν, αυτή η μηχανή έχει κάνει έκβαση τρόφι. Γιατί έχει αυτό το επαιτειακό χρώμα το οποίο είναι πιο ακριβό. Τώρα τι γίνεται. Αυτή η σέλα είναι η χαμηλή σέλα του εργοστασίου. Εδώ η σέλα κανονικά φτάνει εδώ. Αυτό βγάζει τρεις σέλες. Βγάζει τη ραλή, που είναι η χωμάτινη, που λογικά είναι επίπεδη. Λογικά είναι επίπεδη, πιστεύω εγώ. Την comfort που είναι η άνετη. Τη στάνταρ που είναι όπως πουλιέται χωρίς επιβάρυνση. Και τη χαμηλή που είναι αυτή. Αυτή η μηχανή παίρνει ότι έχει σέλα χαμηλή από το εργοστάσιο. Έχει παρακληθεί από την Γερμανία με χαμηλή σέλα. Άρα δεν υπάρχει η στάνταρ σέλα. Γιατί προπαραγγέλθηκε με χαμηλή σέλα. Η μηχανή επίσης ήταν από έναν αναβάτη που ήταν χαμηλού ύψους. Έχει προπαρακληθεί από το εργοστάσιο. Και με το χαμηλό και ήταν άρτησε. Άρα η μηχανή, εμένα που μου φάνηκε ότι ήταν κοντή γωνία στα πόδια, αυτό οφείλεται γιατί πρώτο έχει τη χαμηλή ανάρτηση, δεύτερο έχει και τη χαμηλή σέλα. Άρα αν αυτή η μηχανή ήταν με μία άλλη σέλα, εγώ θα είχα καλύτερε γωνίε στα πόδια και αν ήταν η μηχανή πιο ψηλή, θα ήταν καλύτερη στο χώμα. Τώρα είναι καλύτερη στην άσφαλτο και στρίβει σαν καρτ. Όποιο θέλει να πάει στο χώμα και πάρει αυτή τη μηχανή με τη χαμηλή ανάρτηση. Και με αυτό το λάστιχο, το οποίο είναι ασφάλιτο που και εγώ φορά το ίδιο, και βάλει μία σέλα άλλη γιατί είναι πιο ψηλό, αυτή η μηχανή έχει εξαιρετικό κράτημα γιατί πολύ απλά είναι χαμηλή η ανάρτηση και έχει χαμηλό κέντρο βάρους. Άρα, αυτά γιατί δεν ήξερα το ειδικό. Τώρα, σας είπα ότι η ζελατίνα είναι μαμά. Δεν ισχύει αυτό. Η ζελατίνα είναι WRS, μου είπε το πέρα ο Δημήτρης. Και τι παραπάνω κάνει. Πρώτα απ' όλα, έχει τα δύο deflectors, αυτό και αυτό, που εκτρέπουν τον αέρα μακριά από τους ώμους, πράγμα που δεν έχει μαμά. Δεύτερον, έχει αυτό εδώ πέρα το V, το οποίο εκτρέπει τον αέρα προς τα πάνω ψηλά, που σημαίνει ότι ακόμα και στη χαμηλή θέση την έχει ζελατίνα, ώρες φεύγει πάνω. Πριν δοκιμάσει αυτή, την WRS, είχε πάρει και μία τη Puig, με την οποία δεν έμεινε ικανοποιημένο. Τώρα, όποιο πάρει τη μηχανή, ναι, μα δείχνει ότι αναβοκατεβαίνει με ένα χέρι η ζελατίνα. Όποιο πάρει αυτή τη μηχανή, θα πούμε και τα εξτρά, θα πάρει και τη ζελατίνα τη WRS, επειδή την πουλάει Δημήτρη, θα πάρει και αυτήν τη Puig, η οποία είναι πιο στενή, πιο σπόρη, ναι, μεν πιο ψηλή. Αλλά λείπει αυτό το κομμάτι, λείπει και αυτό το κομμάτι και τρογιάρι και δεν του άρεσε. Απλά ήταν πιο ψηλή. Θα πάρει και τη μαμά ζελατίνα. Θα πάρει και αυτό εδώ πέρα τα πίνετ Puig, σωστά. Αυτά είναι Puig που ουσιαστικά είναι για αυτή τη μηχανή συγκεκριμένα που είναι προεκτάσει των χουφτών για να μπορεί ο άνθρωπο να μην του αέρα στα μπράτσα. Σα είπα ότι η μηχανή θέλει να μου κάλυψει. Σα είπα όμω λάθο γιατί η μηχανή δεν είναι μαμά. Είναι βελτιωμένη μετά από δοκιμέ με αυτό τη Puig και με αυτό τη WRS. Έχει δοκιμαστεί όπω είπα και η Puig Barbies, δεν του άρεσε. Τώρα. Επιπλέον τα εξτρά, θα σας δείξω. Εδώ έχει τάπες BMW αλουμινίου. Εδώ έχει βάλει μανιτάρι ο άνθρωπος. Εδώ έχει βάλει και τα αυτοκόλλητα, τα οποία okay, θα τα βγάλει, δεν είναι η εταιρεία του, η φίρμα του. Έχει βάλει προβολή σε οποία δεν είναι γνήσια BMW. Έχει βάλει κάγκελα τα οποία μου έχει πει ότι είναι γνήσια BMW. Είναι γνήσια, είναι GV. Είναι BMW γνήσια. Έχει βάλει την GV προστατευτικά σε περίπτωση που πέσει. Επειδή ο άνθρωπος είναι μηχανουργός, έχει φτιάξει το μηχανουργείο του δικιά του βάση από ρεταλόν, να μπορεί αφενός να πλώνει τα πόδια του και αφετέρου. Όλο αυτό που έχει φτιάξει είναι πατέντα. Από λοιπόν ποδηλάτου και το έχει φτιάξει με πρέσα και με τόρνο. Απλώνει τα πόδια και σε περίπτωση που πέσει κάτω είναι μανιτάρια. Εδώ έχει βάλει τη Puig κάτι προστατευτικά στο πλαίσιο που κρύβουν τις ασχήμιες που αφήνει το μοντέλο από το εργοστάσιο. Αυτό και αυτό είναι τη Puig. Επίσης, θα σου δείχνω και από την άλλη την πλευρά ότι έχει βάλει και από εδώ τη Puig αυτό το πλευρικό όπως το βλέπετε. Επίσης ο άνθρωπος έχει βάλει και πίσω τα μανιτάρια, σας το δείχνω. Έχει βάλει κεντρικό στάντ, το οποίο δεν το έχει μπεμβέσει τιμή, το έχει βάλει εξτρά. Έχει βάλει παπουτσάκι για πλευρικό στάντ σε περίπτωση που είναι ανώμαλο το έδαφος να μην πέσει η μοτοσυκλέτα. Έχει βάλει φτερό της Wunderlich, η οποία Wunderlich είναι μια εταιρεία που ασχολείται κατά αποκλειστικότητα με aftermarket προϊόντα, κυρίως για BMW. Έχει βάλει σκία στο της Wunderlich, το βλέπετε. Γράφει και Wunderlich στο κοντέρο του, ώστε όταν έχει κόντρα ήλιο να κάνει απεικόνηση. Εδώ να πω ότι δικιά μου η Αφρική το έχει από το εργοστάσιο. Όταν μεγαλώσει θα γίνει, το BMW θα γίνει Αφρικά, κάνουμε και την πλάκα μας. Επιπλέον, shifter έχει. Shifter δεν έχει, quick shifter δεν έχει. Όχι, δεν έχει. Επιπλέον έχει βάλει τη Wunderlich. Αυτό εδώ πέρα το μηχανικό cruise control, το οποίο ουσιαστικά, να το δείξω λίγο. Ανοίξεις τον γκάζι εδώ, κλειδιώνεις αυτό. Αντίστοιχο τον γκάζι. Ναι, ξέρω, είχα και εγώ. Ωραία. Δηλαδή ουσιαστικά έχει βάλει, μηχανικό cruise control και ανά πάσα στιγμή το απασφαλίζει. Αυτό είναι τη Wunderlich, έχει ίδιο και κάοκο. Έχει θερμονόμενα grips ή όχι? Okay. Δεν έχει θερμονόμενα grips, δεν έχει cruise control. Δεν ξέρω αν παράγεται με cruise control. Έχει βάλει το μηχανικό cruise control Δημήτρης. Έχει, τι άλλο φοράει? Φοράει κάποιο Alexa, τα έχω πει όλα Δημήτρη.
Αυτά είναι. Α, ναι. Και υπάρχει και μια προέκταση. Για χαρά. Υπάρχει και μια προέκταση η οποία είναι και αυτή τη Βούντερλιχ. Προέκταση στερού. Σε περίπτωση που πάει στο χώμα, να μπορέσει να μην πετάει νερά στο κινητήρα. Τώρα από κάτω δεν υπάρχει ποδιά. Προφανώς την ποδιά θα είναι έξτρα. Αυτή είναι η μηχανή. Έχει πάρα πολλά έξτρα. Θα μας πει τώρα και την τιμή και θα μας πει και τα χιλιόμετρα. Εντάξει. Έχει 15.000 χιλιόμετρα μηχανή. Φίλε μου, κάνω βίντεο. Γεια σου, άμα αφήσει, περίμενε να μιλήσουμε. 15.000 χιλιόμετρα έχει μοτοσυκλέτα. 15, ναι. Ωραία, 15.000 χιλιόμετρα. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ο Δημήτρης είχε και GS1200 αρρώπηση στο μοντέλο 2009 με ηλεκτρονικές αναρτήσεις. Αποφάσισα να το δώσω για να πάει στο F850 της BMW. Τώρα έκανε μια βόλτα του Άφρικα. Γουστάρει να πάρει το Άφρικα. Άστα αυτά τα έτσι να πούμε και τα λοιπά. Και σκάτι. Τώρα πες μας δύο λόγια, γιατί εγώ τα είπα. Α, πόσο τη βγαίνει τη μηχανή με όλα αυτά. Με όλα αυτά. Μηχανή την πουλάω 13.800. 13.800. Λοιπόν, θες να δώσεις και ένα τηλέφωνο στον αέρα. Βεβαίως. Δώσε, δεν κακό. 6932. Ωραία. 747. Ναι. 193. Ωραία. Να παίξουμε για τα χιλιόμετρα λίγο τη μηχανή. Θα πάει, σε παρακαλώ πολύ. Έχει επίσης πρόγραμμα Dynamic. Αυτό είναι εξτρά. Dynamic. Α, φοράς και αποστάσεις τιμονιού βλέπω. SWQ Motec. Αυτό δεν το είπαμε ότι φοράει SWQ Motec αποστάσεις τιμονιού. Είναι πάνω και πίσω. Είναι πάνω και πίσω. Α, και εγώ είπα στο βίντεο πριν που έκανα ότι έχει πάρα πολύ ερθές οθήκησης. Αλλά τελικά έχει κλέψει γιατί έχει βάλει και εσύ αποστάτες. Εγώ βάλω και εγώ αποστάτες πάνω και πίσω. Παιδιά τα παίρνω πίσω. Ναι, αφού τα άδειξα. Ναι, SWQ Motec πάνω και πίσω. Ναι, τα έχω δείξει. Ναι. Οκ. Τώρα δείχνουμε και τα χιλιόμετρα εδώ. Γιατί όταν κάνει μια δοκιμή τεστ και δεν σου δίνει την προσωπία μετά, βλέπει ότι ο άλλο την έχει καστομάρει τη μηχανή. Φοράει χαμηλή σέλα, φοράει χαμηλή ανάρτηση, φοράει αποστάσει τιμονιού 15-3-3-4. Εντάξει. Ναι. Τιμή 13-800 με όλη τα παραφερνάλια. Εδώ πέρα να έχουν τα προβόλια. Ναι. Θα πάρει κάτω από τη μηχανή ή θα τα αφήσει όλα πάνω. Όπως είναι. Αφήσει και τι ποτηροθήκε. Όπως είναι. Καλοπουλημένη. Λοιπόν, τώρα πάμε και μια τελευταία διαφορά. Θα δώσει και δύο ζελατίνε, σωστά. Αυτή ακόμα δύο. Θα δώσει και ακόμα μία ζάντα που φαίνεται. Έχει τι έχει. Και μία ζάντα πίσω καινούργια. Καινούργια ζάντα πίσω, την οποία την πήρα από το eBay μεταχειρισμένη. Τη άρεσε η κατάσταση. Έχει κάτι άλλο να δώσει. Την αγάπη μου. Την αγάπη σου και τη βαλίσσα θα τη δώσει. Η βαλίσσα είναι τη γυναίκα μου. Ωραία, μην τη δίνει, ωραία. Και πε μα τώρα και μία σύγκριση το αρρώφητο 2009 το 1200 με το ειδόψυχο το F850. Τι μοντέλο είναι μηχανή. 2022 έκτο. Ωραία. Πε μα λοιπόν τη διαφορά. Η διαφορά ότι είναι μια μηχανή με καινούργια τεχνολογία. Στο καύσιμο της είναι οικονομική. Η οδήγηση είναι πάρα πολύ άνετη. Σε διασκεδάζει πάρα πολύ στον δρόμο. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Να την πας τη μηχανή να σε πάει. Mm. Αυτό είναι το σημαντικό. Mm-hmm. Και όποιος θα την πάρει θα δει ότι θα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Εσύ αυτοί που παίρνουν παλιό αερόψυχο το 1200 που το έχουν καψούρα. Και δεν παίρνει αυτά τα χρήματα, είναι εδώ στο καινούριο 850. Τι έχει να πει. Γιατί εσύ είχε και αρρώψει το 1200, το 9. Τι έχει να πει. Να σου πω κάτι, είναι και το θέμα το τι βαλάτι σηκώνει του καθενό στο τσέπη. Α, οκ. Okay. Εντάξει. Αφού τη φορέ καλύτερη μηχανή, δηλαδή από το. Εννοείται. Τη φορέ καλύτερη μηχανή. Εννοείται. Πού υστερεί σχέση με το παλιό. Είναι παντού καλύτερη. Είναι πιο ευέλικτη. Πού υστερεί σε σχέση με το παλιό. Ότι είναι πιο καινούργια, είναι σε πολλά καλύτερη. Δεν υστερεί πουθενά. Είσαι υπερτηρή. Πουθενά δεν υστερεί. Πουθενά. Okay. Η καβάλα της είναι εξίσου καλή. Ναι. Πολύ ξεκούραστη θέση οδήγησης. Έχει καλύτερα φρένα. Ας είναι, ναι, εννοείται. Έχει καλύτερο κυβότιο. Πολύ καλύτερο. Έχει καλύτερη ανεμοκάλυψη. Η ανεμοκάλυψη είναι σχεδόν το ίδιο. Ναι. Έχει λιγότερους κραβασμούς. Λιγότερους. Πολύ λιγότερο. Δεν είναι καθόλου κραβασμός. Ο πίσω κάθεται καλύτερα. Ναι. Είναι πιο ψηλά. Πιο ψηλά. Έχει καλύτερη ορατότητα. Πιο καλή ορατότητα. Μπορεί να βλέπει μπροστά. Στρίβει καλύτερα ή όχι αυτή η μηχανή. Ναι. Ωραία. Και λιγότερο. Καλό με του βενζινάδε. Δηλαδή δεν είναι πουθενά χειρότερη. Αυτή είναι η καλύτερη παντού σε όλα. Ωραία. Και είναι και πιο ακριβή. Ωραία. Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Δημήτρη, να είσαι καλά. Έχει αποσύρει κάτι άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα. Δημήτρη, αφού ξέρω ότι κάθε φορά που βρισκόμαστε κάνουμε και κανένα βιντεάκι. Εντάξει. Να είσαι καλά, κορμό. Ναι, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Άντε, καλοπουλημένη. Γεια.